Χώρισαν οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του τέως Προέδρου Στέφανου Κασελάκη μετά από μια επώδυνη σύγκρουση που όμως αφήνει το κόμμα της Κουμουνδούρου με την αίσθηση ότι μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική κανονικότητα με την εκλογή του νέου αρχηγού. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε νωρίτερα με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων για την Προεδρία. Τις εργασίες του συνέδριου του ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησε ο Φίβος Κλαβδιανός που μόλις επέστρεψε από το Γκάζι. Και Φίβο, έρχομαι σε σένα. Η έναρξη του συνεδρίου ήταν επεισοδιακή. Πώς ήταν το κλείσιμο? Το κλείσιμο ήταν πολύ πιο ήσυχο. Σήμερα δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις με κάποιους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, χτες μετά την αποχώρηση της πλευράς Κασελάκη, είχαν με ομοφωνία πάρθει η αποφάση για το κείμενο πολιτικής απόφασης και με πολύ ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι τέσσερις υποψηφιότητες. Το κλίμα είναι σε μεγάλο βαθμό κλίμα ανακούφισης. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κ. Στίφανος Αλεξιάδης είπε ότι από χτες το έχει κολλήσει ένα τραγουδάκι, το απαλλάχθηκα από σένα, απαλλάχθηκα, και μάλιστα στην εκτέλεση του Μενιδιάτη με τη βαριά φωνή, όπως είπε. Ή ο κύριος Σπίρτζης, ο Χρήστος Σπίρτζης, είπε: σύντροφοι και συντρόφισσες, και επιτέλους, λέει, μπορούμε να το λέμε και να το εννοούμε. Γιατί πριν προηγουμένως υπήρχαν δύο ψυχές στο ίδιο κόμμα. Αυτό είναι το κλίμα ανακούφισης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα κλίμα βαθιάς ανησυχίας για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα όμως οι τέσσερις υποψήφοι που μίλησαν για την Προεδρία του κόμματος ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί έναντι του κύριου Κασελάκη, Φίβο. Ναι, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα ανησυχίας. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την διαρροή βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πάνε στον κύριο Κασελάκη, αλλά να το κρατήσουμε αυτό, είτε αποδεσμευτούν και περιμένουν για το τι θα κάνουν. Από την πλευρά και των τεσσάρων υποψηφίων και από την Κουμουνδούρου, από τις πηγές της Κουμουνδούρου, η κατηγορία του κ. Κασελάκης για αποστασία, όχι απλά για αποψήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για σχέδιο στο ότι λειτουργεί στο σχέδιο της διαπλοκής για να πάρει την αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα θεωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κατηγορούν ότι όλα αυτά γίνονται βάσει σχεδίου. Ήταν το Plan B του κυρίου Κασελάκη. Όταν είδε ότι δεν μπορεί να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε σε αυτό το Plan B, δηλαδή τη διάλυσή του, με σκοπό να γίνει δεύτερο, να γίνει κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση πλέον το ΠΑΣΟΚ. Ποιοι βουλευτές τώρα είναι που φεύγουν? Έχει επισήμως στείλει επιστολή ο Πέτρος Παπάς, ο οποίος όμως δεν πήγε στη σημερινή εκδήλωση του κυρίου Κασελάκη. Η Ραλία Χριστίδου, η Κυριακή Μάλαμα, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης έχουν μιλήσει δημόσια για την εξαρτοποίησή τους, αλλά δεν έχουν προχωρήσει επισήμως και πήγανε στην εκδήλωση του κυρίου Κασελάκη. Θεσμικά επισήμως, εννοείς να το καταθέσουν όπως ο κύριος Παπάς, αλλά είπαν όλοι ότι θα το κάνουν από Δευτέρα. Ακριβώς. Και η κυρία Θεοδώρα Τζάκη, που πολύ πιθανόν να είναι και η Πέμπτη που θα πάρει και το βάρος του να χάσει τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα πήγε στην εκδήλωση του κυρίου Κασελάκη. Αυτοί είναι οι πέντε που από ό,τι φαίνεται αρκούν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλο στην κουβέντα, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι σίγουρο, για να χάσει θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως κι άλλοι. Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα παραιτηθεί των καθηκόντων του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν δεν ανεξαρτοποιείται, επιφυλάσσεται. Ράνια Θρασκιά, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Σαρακιώτης και Νίνα Κασιμάτη. Νίνα Κασιμάτη, να πούμε ότι λόγω της ενεργοποίησης στο καινούριο κόμμα Κασελάκη της Σοφίας Βόσου, της παλιάς τραγουδίστριας, και μάλιστα στην Β' Πειραιά, υπάρχει ανταγωνισμός με την κυρία Νίνα Κασιμάτη που εκλέγεται εκεί και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να μην καταλήξει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Και η κυρία Γιώτα Πούλου, νομίζω ότι. Και η κυρία Γιώτα Πούλου, έχει απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα όμως ότι δεν είναι το πιθανότερο η κυρία Πούλου να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως ότι παίρνει τις αποστάσεις, νομίζω, σε μια δήλωσή της, αλλά ότι θα αποφασίσει, όχι εν βρασμό, σιγά σιγά τι θα κάνει και σαν οι επόμενες κινήσεις της. Θα έλεγα ότι μπορεί η κυρία Γιώτα Πούλου, βουλευτής Βιωτίας, να κρατήσει όχι μια άμεση ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια σχέση συνεργασίας με την Κουμουνδούρου. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, αυτά τα πράγματα που ανέφερα, όπως επίσης και ο Πέτρος Παπάς, μπορεί να ανεξαρτοποιηθούν και να επιφυλαχτούν είτε κλείνοντας το μάτι προς το ΠΑΣΟΚ, είτε διεκδικώντας κάτι καλύτερο, μια θέση ανώτερης δηλαδή ευθύνης, στο καινούριο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Θα δούμε πώς θα ξυλωθεί αυτό το πουλόβερα την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πέντε είναι βέβαιοι πια, άρα έχει χαθεί η θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπουμε για τους υπόλοιπους 6-7 που αναφέραμε. Και αν θα μπορέσει να σχηματίσει, αν πάνε στον κύριο Κασελάκη, θα έχει τη σημασία το αν μπορέσουν να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Χρειάζεται 10 ο κύριος Κασελάκης. Έχει έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα ότι ο ίδιος δεν είναι βουλευτής, άρα είναι ένας αρχηγός κόμματος
ο οποίος δεν είναι ο ίδιος στη Βουλή και δεν έχει εκπροσώπηση κόμματος κιόλας το νέο κόμμα στη Βουλή. Είναι σχεδόν ένας απλός πολίτης πέρα από πολίτη. Και αργούν και οι εκλογές. Άρα είναι κρίσιμο για τον κύριο Κασελάκη η 10. Και όπως είπαμε, δεν είναι αυτονόητο ότι όποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ θα εντάσσεται στο κόμμα Κασελάκη. Ωραία, τα είπαμε λίγο πολύ Θήβο για να κάνουμε έτσι μια σύμπτυξη ξανά. Ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι διάφορα ζητήματα που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει η Κουμουνδούρου. Από τη μια, η προσπάθεια να συγκρατηθούν οι διαρροές που είπαμε προηγουμένως, να αρχίσει η διαδικασία ανασυγκρότησης και πολιτικά και οργανωτικά. Και θα μπει και το θέμα των συνεργασιών. Κάποιοι έχουν αρχίσει να ψιθυρίζουν, όχι δημόσια, ότι θα πρέπει να δουν και το ζήτημα επαναπροσέγγισης με τη Νέα Αριστερά, όχι για να ξαναφτιαχτεί ο παλιός ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδεχομένως για να υπάρξει μια συνεργασία. Ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να επιτρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδαμε τη Νέα Αριστερά να προχωρά σε συνέδριο πολύ διαφορετικό αυτές τις μέρες, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο, σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Κάτω από 30% σε ευρωεκλογές, αλλά συγκροτημένη πια και σταθεροποιημένη ως κόμμα. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και κυρίως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, 24 Νοεμβρίου ο πρώτος γύρος, 1η Δεκεμβρίου ο δεύτερος. Μέχρι τις εκλογές, η μάχη για ανάδειξη των τεσσάρων. Του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Απόστολος Γλέτσος, Νικόλας Φαραντούρης, Παύλος Πολάκης, ο Κάτης Φάμελος, με τους δύο τελευταίους να κονταρίζονται μάλλον στο μέλλον τις επόμενες 3 εβδομάδες. Με αρκετά έντονο τρόπο και σε μια αμφίροπη αναμέτρηση. Θα τα δούμε και μέσα στις επόμενες ημέρες. Φίβο, σίγουρα θα έχουμε υλικό για τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για να φτάσουμε στο διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, συνεδρίασαν μια επεισοδιακή βραδιά στο Κάζιο που διεξήχθη το συνέδριο. Έξω από το χώρο του συνεδρίου εκτελήχθηκαν σκηνές έντασης και ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Μετά από αυτές τις εικόνες, η αποχώρηση της ομάδας του κύριου Κασελάκη έμοιαζε σαν λυτρωτική κατάληξη. Μία ακόμα διάσπαση ήρθε να επιβεβαιώσει όσα ψυχανεμιζόταν κανείς εδώ και μήνες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μία διάσπαση που συνοδεύτηκε όμως από ντροπιαστικές εικόνες. Με λιποθυμικά επεισόδια λόγω εξάντλησης από την πολύωρη αναμονή ή και με βία στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου στον Γκάζι, όπου κατά τα άλλα άρχισε χθες το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που από τριήμερο περιορίστηκε σε δήμερο. Ένα συνέδριο από το οποίο αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης πριν καν να αρχίσουν οι διαδικασίες. Σεισμός! Δημοκρατικός! Χαρακτηριστικά του κλίματος που επικράτησε την πρώτη μέρα του συνεδρίου εντός αλλά κυρίως εκτός της αίθουσας διεξαγωγής του είναι όσα υποστήριξε από το βήμα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Νίκος Παπάς. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι στο βήμα ενός συνεδρίου και θα αναγκαστώ να καλέσω το σώμα να προστατέψει το κόμμα μας από τον οργανωμένο τραμπουκισμό. Είναι ανάγκη να σηκωθεί ένα τείχος, να μπει ένα τέλος απόψε στην αθλειότητα, στην ασέβεια απέναντι στην ιστορία μας. Για δημιουργία εικόνας τέχνη του αποκλεισμού, ώστε να εμφανιστεί ως θύμα, κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Επιβεβαιώθηκε όμως και το σχέδιο εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα ότι σήμερα μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, πηγαίνοντας στον Ταύρο, είπε ότι τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας γελάσανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δεν τελείωσε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος στην ελληνική κοινωνία. Είναι ριζωμένος με τις αξίες της αριστεράς, με τους αγώνες της αριστεράς, με την κυβέρνηση της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την ιστορία της αριστεράς. Για ένα ιστορικό σταυροδρόμι, στο οποίο βρίσκεται ξανά το κόμμα που πριν από λίγα χρόνια κυβερνούσε τη χώρα, μίλησε ο Παύλος Πολάκης. Το σχέδιο για ένα ΣΥΡΙΖΑ του 5% που θα ασχολείται με ένα μέρος των δικαιωμάτων, απέτυχε ικτρά. Εγώ καλώ όλους τους συντρόφους βουλευτές, ακόμα και αυτούς που δήλωσαν ότι αποχωρούν, να το ξανασκεφτούν. Και αυτούς που το σκέφτονται να μην το πράξουν. Διότι σε λίγο καιρό μπορεί αυτός που τους το προτείνει να μην είναι καν στην Ελλάδα.
Για Plan B κατηγόρησε την πλευρά Κασελάκη ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Φαραντούρης, που στον απόϊχο της αποχώρησης Κασελάκη δήλωνε ότι όσοι αξίζει να παραμείνουμε στο κίνημα, είμαστε εδώ. Εγώ πηγαίνω στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί. Στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα γίνει μια πολιτική συζήτηση. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως σήμερα επιλέξουν να πάνε σε κάποιο κόμμα που θα ανακοινωθεί ως ο Νούπο. Το μεσημέρι, μία ώρα. Αυτό και μόνο μαρτυρά το γεγονός ότι υπήρχε στα σκαριά ένα σχέδιο Β, ένα Plan B για κάτι άλλο. Κατά του Στέφανου Κασελάκη καταφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Απόστολος Γκλέτσος. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα και ο κύριος Κασελάκης έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι του εξευτελισμού. Του εξευτελισμού του. Έστειλε... Δεν χρειάζεται σύντροφη. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό και για μας. Το στίγμα θα μείνει και σε μας. Διότι τον πήραμε και τον κάναμε αρχηγό μας. Την ίδια ώρα δεν περίσσευε η ένταση σε όσους βρίσκονταν έξω από το συνεδριακό χώρο. Αν κάποιος κάλεσε για να δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση, είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο να απασχολούνται οι πυροσβέστες για τέτοιους λόγους. Τις στιγμές που έζησε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ κατά την έναρξή του χθες, περιέγραψε μιλώντας τα γεγονότα 2.0 ο Χρήστος Γιαννούλης. Σήμερα για πρώτη φορά στη ζωή μου δέχτηκα επίθεση στην παρουσία μαρτύρων από άνθρωπο που σε κατάσταση εν εξάλλου, υπερασπιζόμενο στη δημοκρατία και αποκαλώντας με μπροστά στο παιδί μου φασισταριό, επιχείρησε να με χτυπήσει. Στην ιστορία να κρίνει και τις εικόνες από τις χειρολαβές όψιμων μελών του ΣΥΡΙΖΑ, τις χειρολαβές και την ένταση και το μίσος που έχει αποτυπωθεί. Σε κάθε περίπτωση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με την αυλαία του επεισοδιακού αυτού συνεδρίου από σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε νέα τροχιά.